ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού καίστε τέλος. Οι προφήτε έως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως υπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επηρισάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσεν, ούτω φερνούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών και τους αυτού Αγίους εν λόγις τιμώντεν, εν συγγραφές, εν νήμων οήμασιν, εν θυσίες, εν αείς, εν εικονίσμασι, το μεν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε δια των κοινών δεσπότην ως αυτού γνηστίους θεράποντας τιμώντες και την κατασχέσιν προσκύνηση αναπέμπομεν. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την Οικουμένη εστήριξε. Την άχραντον εικόνα σου και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μιχαήλ του Ορθοδόξου Βασιλέως και Θεοδόρας της Αγίας αυτού Μητρός αιωνία η μνήμη. Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου, Νικηφόρου, Ανδρονίκου, Ισαακίου, Αλεξίου και Θεοδόρου, των την ουράνιων βασιλείαν, της επιγείου ανταλλαξαμένων, αιωνία η μνήμη. Στεφάνου, Αντωνίου, Ιωσήφ και πάντων των Αγιωτάτων Πατριαρχών των υπέρ της πίστεως ημών αγωνισαμένων αιωνία η μνήμη. Αιωνία
μνήμη τούτων της υπερευσεβίας μέχρι θανάτους άθλιστε και αγωνίσματι και διδασκαλίες παιδαγωγίστετε και κρατίνεστε θεών εκλυπαρούντες και μιμητάς της εν Θεού αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείκνυστε εκδυσοπούντες αξιοθύημε των εξετουμένων ικτυρμής και χάρτη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού του αληθινού Θεού ημών πρεσβείες της περενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και των Θεοειδών Αγγέλων και πάντων των Αγίων. Τον πτέγματον τύπον Χριστέ ο Θεός βουλήσει γαρυβδόκισα ανεθύνετος αυρό η ναρίσιος εμπλάσας εκ της δουλείας Θεία χάρη της Πανακυράς Θεομητορικής Αγίας Δόνας.
μάρτυρες και πρωτοδιακόνους κεφάλων των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπλοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινάτου Δαυματουργού και Φανδρίου του Νεοφανούς, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους και Ελευθερίου Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης και του Αγίου Ενδόξου Εθνογερομάρτυρος Κοσμάς Γρηγορίου, της Αιτίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεκκλήμου Εθνίας, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Κατερίνης, Βαρβάρας, Σοφίας, Πίστος, Ελπίδος και Αγάπης, Μαρμαρίνης και Τιλοφέρης, Αθηναία, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων και Γεωργίου του Νεαπολίτου, Νεκταρίου του Επιβριούλου, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Προκοπίου Οικονίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Μόνη, Γερασίμου του Ενιορδάνη, Γερασίμου του Νέου Ασκητού Σεραφείου του Σάροφ, Νικολάου του Λανάκη Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Θαυματικών Αναγύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρα Νημανικίου και Άνης, της Αγίας και Θεοφόρου Μητρός Ιμών Θεοδόρες, Θεοδόρας της Αυγούστας, της Θεριωσάστας στην Ορθοδοξία και των Αγίων Ενδόξων, τεσσαράκοντα μαρτύρων, των Εντιλήμνη Σεβαστή Ευαγγελισάντων, όρ και την πλήμνη επιτηρούμενη και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελίμων Θεός. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και ορθόδοξα, και του χρόνου να είμαστε καλά να εορτάζουμε την Αγία μας Ορθοδοξία. Διευκόν των Αγίων Πατέρων, Κύριος Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Προσεργασία του Δρόσου, Πρεσβείας Παναχάλους, Μητρός και Πάντος, στον Αγίον Αμήν. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόχους τους ανοίξαν αδείξας, και η νίκη της Εκκλησίας του. Παρακαλώ τον Πατέρα Γιώργη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η πίστη των Πατέρων. Το δεύτερο και το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, είναι το αντικείμενο της σημερινής σας πυρηνής συνάξεως. Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά και η Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος, η μόνη οδός σωτηρίας, η μόνη αληθινή ορθόδοξη, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο λόγος που επιτάσσει την ανασχόλησή μας με αυτό το θέμα δεν είναι μόνο ότι εορτάζουμε σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αλλά κυρίως ότι διάγουμε μία εποχή εντόνου συγκριτισμού, ψεύδους και παραπληροφόρησης. Η καθαρότητα λοιπόν της πίστεως είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, μιας και οι μέρες μας ομοιάζουν με εκείνες που η Εκκλησία πάλευε ενάντια στους αιρετικούς που απειλούσαν την ενότητα του σώματος του Χριστού. Βασιζόμενος λοιπόν στην επιήγειά σας για τη μετριότητά μου, θα ήθελα να δούμε γιατί καταρχήν ο Χριστός είναι Θεός και από πού εξάγεται αυτό. Η αποκάλυψη της θεότητος του Χριστού σε εμάς
φαίνεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Μέσα στην Αγία Γραφή καλείται Θεός ο Χριστός στα χωρία. Στο κατά Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο 20 με 28 στίχους, στις πράξεις, στο 20ο κεφάλαιο 28ο στίχος, προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο 5ο στίχος, στην προς Τιμόθεον πρώτη επιστολή 3ο κεφάλαιο 18ο στίχο, στην προς Τίτον 2ο κεφάλαιο 13ο στίχος, στην προς Εβραίους 1ο κεφάλαιο 18ο στίχος, στην πρώτη του Ιωάννου επιστολή 5ο κεφάλαιο 20ο στίχος και στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου στο 1ο κεφάλαιο 1ο στίχος. Εκ του χαρακτηρισμού του ιδίου του Ιησού Χριστού μέσα στο κατά Ιωάννη, στο 1ο κεφάλαιο 1ο στίχος, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάλι από τον κατά Ιωάννη, στο 1ο κεφάλαιο, στίχος 14, και ο Λόγος σάρξ εγένετο και ασκήνωσεν εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξα αυτού ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Πάλι από τον κατά Ιωάννη, ο μονογενής Υιός, ο ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, 32ο στίχος, ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, λέγει για τον Πατέρα. Επίσης, εκ των αποδιδομένων αυτό θείων ιδιωμάτων, παραδείγματος χάρη, της αιωνιότητος, στο κατά Ιωάννη 1ο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους στο 1ο κεφάλαιο, της παγνωσίας και της παντοδυναμίας του Χριστού, στο κατά Ιωάννη 20ο κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον, στο κατά Λουκάν, στο κατά Ιωάννη και στην πρώτη επιστολή Πέτρου, στο 3ο κεφάλαιο 22ο στίχος. Επίσης, εκ των αποδεδομένων αυτών θείων έργων, όπως της δημιουργίας, της κρίσεως, της αναστάσεως των νεκρών, οι οποίες είναι εμφανείς στο κατά Ιωάννη και στο κατά Ματθαίον, αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Κολασαΐς, προς Κορινθίους δεύτερη, προς Φιλιππισίους και στις πράξεις των Αποστόλων. Συμπερασματικά, ονομάζεται εν τη Αγία Γραφή Υιός μονογενής και ο Λόγος του Θεού προαιώνιος ο Χριστός, αλλά και ο ίδιος διαβεβαιώνει περί τούτο λέγον, «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Εγώ παρά το Πατρός εξήλθον, πάλι να φύγει τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Ουδείς επιγενώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα, ημί ο Υιός. Η Βασιλεία η εμή, ουκ εστιν εκ του κόσμου τούτου». Ο όρος Εκκλησία σημαίνει συνάθρωση, συναθρίζω εκ του εκ καλό. Είναι κοινωνία, σύναξη πνευματική. Η Εκκλησία ως οικοδομή πνευματική έχει ως ακρογωνιαίο λίθο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Θεμελίους λίθους τους Αποστόλους και ζώντες επιμέρους λογικούς λίθους τους πιστούς. Είναι άμπελος πνευματική με γεωργό τον Θεό. Είναι οργανισμός ζωντανός με μυστική αόρατη κεφαλή τον Χριστό, μέλη τους πιστούς και ψυχή του Άγιο Πνεύμα. Αυτό ζωοποιεί και νέμει τα χαρίσματα της διακονίας και τα πνευματικά λειτουργήματα. Η Εκκλησία αποτελεί πνευματική κοινωνία, ακατάλλητη και αδιάλυτη στο μέτρο που ακατάλλητος και αιώνιος είναι και ο ιδρυτής της. Οι άγγελοι και οι άγιοι, με επικεφαλή στη Θεοτόκο, περιβάλλουν με την προστασία και την αγάπη τους τους αδελφούς που μάχονται στη γη. Πόσο αλήθεια αδικούν τους εαυτούς τους οι Προτεστάντες όταν απορρίπτουν τους Αγίους. Την πίστη αναπτερώνει την ελπίδα και τον κάνει νικητή του θανάτου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο πιστός έχει αδελφούς με το ίδιο αίμα στις φλέβες. Αυτό το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, με τους οποίους πιασμένος χέρι-χέρι δίδει κάθε μέρα μάχη εναντίον του διαβόλου και των σκοτεινών δυνάμεων της αμαρτίας. Έχει το Πανάγιο Πνεύμα που γλυκύνει τον πόνο και παρηγορεί στις κρίσιμες ώρες των πιστών. Έχει πατέρες και διδασκάλους που μεριμνούν για τη σωτηρία του. Έχει σπίτι του Θεού, αλλά και δικό του,
το ναό της αληθινής λατρείας, όπου τα καθαγιασμένα δώρα σώμα και αίμα του Χριστού φυλάσσονται μόνιμα σε αυτό. Ο χώρος της Εκκλησίας τον δέχεται, τον αγιάζει, τον ευλογεί. Γι' αυτό ο πιστός πρέπει να αγαπά την Εκκλησία στο ίδιο ή και μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι αγαπά το σπίτι του. Να είναι δεμένος και ζυμωμένος με όλη την υπόσταση και τη ζωή της. Να είναι μέτοχος στη Θεία Λατρεία και το πνευματικό της έργο ως δεύτερο σπίτι του αιώνιο και ακατάλληλο. Η Εκκλησία είναι πνευματική μητέρα, αλλά και Χριστομάνα. Γεννά και τρέφει τον Χριστό με την έννοια ότι γεννά και αναγεννά το σώμα του, τους πιστούς. Με το Ιερό Βάπτισμα γεννά πολλούς, εν δυνάμει Αγίους. Δίνει υπόσταση στη σάρκα του Σωτήρους, για την οποία ο ίδιος πέθανε. Θριαμβεύει η Εκκλησία, γιατί είναι ίδρυμα θεανθρώπινο, αιώνιο και ακατάλλητο. Οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να τη σκεπάσουν. Μένει αδιάφθαρτη στους αιώνες, όπως και ο αρχηγός της, νικώντας τον θάνατο, μένει αδιάφθαρος στον αιώνα. Καμία δύναμη δεν μπορεί να καταλύσει την θεοδυναμία της. Ενδέχεται να δοκιμάζεται, ανελέγεται από την κακουργία του κόσμου τούτου, να δέχεται τις λησαλαίες επιθέσεις του διαβόλου. Οι δυνάμεις του πλήττουν με μανία στο διάβα των αιώνων την Εκκλησία. Όμως είναι αδύνατο να ιτηθεί. Είναι αδύνατο και να καταληθεί. Στους αρμούς της υπάρχει θεότητα. Στο σώμα της, αυτής της σωτηρίας προοπτική απλώνεται εμπρός μας. Αφού ανήκουμε στην Αγία αληθινά Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ευχηθείτε σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, που εορτάζουμε τους αγώνες της Εκκλησίας για το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας έναντι της μεγάλης αυτής τιμής και δόξας, να ανήκουμε σε αυτήν και να πορευόμεθα πάντοτε με τα πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού σε πορεία ανωδική και πνευματική προς τον ουρανό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο για την ωραία ανάπτυξη του τόσο βαθιά δογματικού και θεολογικού θέματος της σημερινής ομιλίας μας.